Καλημέρα. Καλημέρα. Πού πήγα, εδώ είμαι, ήρθα. Τρίτη 21 Ιανουαρίου σήμερα, μια χαρά, ωραία. Χτες λέει ήταν η Δευτέρα, ήταν η πιο καταθλιπτική Δευτέρα όλου του χρόνου. Δεν το ξέραμε, το μάθαμε μετά. Εμείς μια χαρά περάσαμε και νομίζω μια χαρά είμαστε όλοι. Μια χαρά είμαστε και μετά από το αγώνα μπάσκετ τον χθεσινό, τον χθεσινό βραδινό. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Όμως θα τα πούμε όλα, θα δείξουμε και στιγμιότυπα από τον αγώνα. Κατένα νιού στην κάμερα και στα μικρόφωνα, εδώ για μια ωρίτσα περίπου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, εδώ από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Και πάμε να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε κάθε φορά με το χορηγό μας, ο PAP TV. Ο PAP, τα παιδιά εκεί έχουν κάνει ένα ωραίο βιντεάκι για το τι έχει γίνει σαν σήμερα, 21 Ιανουαρίου, κάποιες άλλες χρονιές στον αθλητισμό πάντα. Για πάμε να δούμε. Πεθαίνει ο κεντρικός αμυντικός Δημήτρης Περσίδης, 62 χρόνων, από καρκίνο. Γεννήθηκε στην Αυστρία, έμαθε ποδόσφαιρο στην First Vienna και το 1971 τον απέκτησε ο Ολυμπιακός, με τον οποίο αγωνίστηκε 4 χρόνια. Διατήρησε την αυστριακή υπηκότητα και έπαιξε 7 φορές στην Εθνική Αυστρίας. Μάλιστα, το πρώτο και τελευταίο του μάτς ήταν με αντίπαλο την Ελλάδα. Συμμετείχε και στην αποστολή της Εθνικής Αυστρίας στο Παγκόσμιο του 1978. Είχε γεννηθεί στις 8 Μαρτίου του 1947 στη Βιέννη. Επαναφορά από το Τσόν Γουόνχι της Σούγουρ. Λαγός. Περνάει από τον Μάτζιο. Σούτα από τον Ζαγοράκη, είναι το γκολ για την εθνική ομάδα. Από τον Θοδωρή Ζαγοράκη στο 10ο λεπτό. Βρήκε ιδανικά την μπάλα στο πόδι ο αρχηγός. Την έστειλε στα δίχτυα του Λι Γουοντζά. Και στο 10ο λεπτό εδώ βλέπετε τον Ρεχάγκελ. Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας η εθνική ομάδα φέρνει ισοπαλία 1-1 με την Νότια Κορέα. Του αρχηγού σε 112 συμμετοχές. Το πρώτο του ήταν το περασμένο Φεβρουάριο στη νίκη της Ελλάδας επί της Δανίας. Εδώ είναι το γκολ που πέτυχε η εθνική με τον Λαγό να κρατά την μπάλα. Να κάνει τη σέντρα, η μπάλα φεύγει από το Μάτζγο από την απόκρουση του Τσόι. Η μπάλα φτάνει στο Ζαγοράκι με δύναμη το σουτ. Καταλήγει στη δεξιά γωνιά του Λίγου Τζα, έτσι στο 10ο λεπτό με τον Ζαγοράκη. Η εθνική μπαίνει μπροστά 1-0. Η εθνική προηγείται της Νοτιού Κορέας. 7 συμμετοχές είχε μόνο το εκεί. Αλλά πρώτο σκόρ στο πρωτάθλημα Ασίας και από τους κορυφαίους επιθετικούς της Νοτιού Κορέας. Με το 14 είναι ο Λί Τσον Σου. Πολύ γρήγορος, ακραίος δεξιός κυνηγός σήμερα. Άλλες φορές παίζει πιο πίσω, ανάλογα με το σύστημα. Μπάλα περνάει και είναι τον γκολ. Σοφάριση 1-1, μια ολιγορία και η μπάλα στα δίχτυα. Στο Σινοπάρ ήταν πολύ Κορεάτες εκεί. Θα δούμε στην πορεία. Πάντως οι Κορεάτες στο 24ο λεπτό καταφέρνουν να ισοφαρίσουν σε 1-1. Πήδηξαν πολύ μπροστά από τον Νικοπολίδη και στο 24ο λεπτό φέρνουν στα ίσα το παιχνίδι. 1-1 λοιπόν η Ελλάδα με την Νότια Κορέα. Μετά το κόρνερ στην καρδιά της άμυνας, εκεί που δεν υπήρξαν πολλοί Έλληνες. Τζον Στόκτον, τον Utah Jazz, γίνει το πρώτο ασίστερ στην ιστορία του NBA με 9.922 ασίστ. Στην καριέρα του θα σημειώσει το ρεκόρ των 15.806 ασίστ, ενώ το ριχάλκινο άγαλμά του θα τοποθετηθεί έξω από το Delta Center, την έδρα της ομάδας του. We're gonna have a girl. You.
Πεθαίνει ο William Champion Jack Dupree, 81 χρόνων, Αμερικανός μποξέρ και πιανίστας. Γεννήθηκε πιθανότατα στις 23 Ιουλίου του 1909 στη Νέα Ορλεάνη. Πολύ μικρός έμεινε ορφανός όταν η Ku Klux Klan έβαλε φωτιά στο παντοπολείο των γονιών του. Κλείστηκε σε ορφανοτροφείο και εκεί έμαθε πιάνο από ένα Ιταλό ιερέα. Παράλληλα έμαθε και μποξ, πήρε μέρος σε 140 αγώνες, αλλά το 49 αρνήθηκε να αγωνιστεί για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, προτιμώντας τη μουσική. Όταν υπηρετούσε τη θητεία του στο ναυτικό, στον Ελληνικό ωκεάνο την περίοδο 41-45, πιάστηκε αιχμάλωτος από τους Ιαπωνέζους και έμεινε 2 χρόνια σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ο Τζο Μακενρό έγινε το πρώτο τενίστας που αποβάλλεται από το Αυστραλιανό Open εξαιτίας ανάρμοστης συμπεριφοράς. Injure contre le juge arbitre, troisième avertissement, disqualification, jeu, 7 et match, perm force. Code violation, verbal abuse, default, Mr. McEnroe. Game set match point force. Στο τρίτο τελικό του Κόπα Αφρικα στην Αντισαμπέμπα, η διοργανώτρια Αιθιοπία νικά με 4-2 την Αίγυπτο, ενώ το 68 την ίδια ημέρα στον έκτο τελικό στην ίδια χώρα και πόλη, το Κονγκό νικά 1-0 την Γκάνα.
Ξεκινάει το πρώτο ράλι του Μόντε Κάρλο, ένα από τα πιο ξακουστά ράλι μεγάλων αποστάσεων. Διοργανωτής είναι η Automobile Club de Monaco, που επίσης διοργανώνει το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Πριγκιπάτο, όπου εκτός από αυτό ο αγώνας διεξάγεται στη Γαλλική Ριβιέρα και τη Νότια Γαλλία. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ο πρώτος της οικογένειας Γκριμάλντι είναι ο έμπνευστης, δημιουργός και υποστηριχτής του, με σκοπό να ενισχύσει τον τουρισμό και την κίνηση του καζίνου. Αυτά λοιπόν γίνανε σαν σήμερα, 21 Ιανουαρίου, κάποιες άλλες χρονιές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα. Πολύ μπάσκετ στο πρωτοσέλιδα, λογικό είναι. Ένα πολύ κακό παιχνίδι το χτεσινό, από όλες τις απόψεις. Ένας πολύ κακός Ολυμπιακός, αλλά ένα πολύ κακό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Είναι δυνατόν το σκορ τόσο χαμηλό και για τις δύο ομάδες. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς το αντιμετωπίζει η κάθε εφημερίδα ξεχωριστά και ξεκινάμε με τη Sport Day. Ο νόμος του Αργύρη είναι ο μεγάλος τίτλος. Σε ένα ακόμα αιώνιο ντέρμπι, ο Πεδουλάκης διέλυσε σε εισαγωγικά το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Συγκλώνησε ο Γκίστ, μεγάλη εμφάνιση εποκάρι. Απροσπέλαστες ξανά οι άμυνες που έστησε ο κόουτς του εξάστερου στον Σπανούλη και την παρέα του. Μπαρτζόκας, δεν μπορείς να νικήσεις με 48 πόντους. Η μίωρο μίτινγκ στα ερυθρόλευκα ποδητήρια μετά το μάτς. Με μάτι που γυάλιζε η πράσινη, νίκησαν ξανά τον Ολυμπιακό και εξασφάλισαν το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ως το φινάλε. 58-48, έτσι για όποιον δεν έχει παρακολουθήσει. Πεδουλάκης, μας κράτησε ο Μαυροκεφαλίδης, είναι παράδειγμα για τους νέους παίκτες. Ενώ σε άλλο χτύπημα εδώ στην Sport Day, μιλάει για το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής, της 20ης αγωνιστικής, Πλατανιά Σόφη 0-2. Κέρασμα, ο εορτάζων Περογαμβράκης υπέγραψε το διπλό γκολ και ο Ζε Εντουάρντο. Είχε γενέθλια χτες ο Αλέξανδρος Περογαμβράκης, γι' αυτό λέει ότι γιόρταζε. Ενώ κάτω-κάτω και ο νόμος του Μπέρκ, σήμερα τελειώνει το θέμα του λαγού. Η Sport Day αναλύει τα επιτεύγματα του Σουηδού που του επιτρέπουν να συγκριθεί με Σισε και Λέτο. Έφτιαξε την τύχη του με τον Μπέρκ ο Παναθηναϊκός. Σε άλλο χτύπημα εδώ Sport Day, σε συμφωνία με Κολοβέτσιο, Ανέστη, Λαμπρόπουλο και Κουρντή προχωράει η Ένωση, έρχονται το καλοκαίρι, ο πρώτος έχει υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό κοντά και σε Αραβίδη, Καρέ είναι ο μεγάλος τίτλος, έτσι, πολλούς παίκτες, πολλοί παίκτες πάνε στην ΑΕΚ, καλό είναι αυτό. ΠΑΟΚ, πρόβλημα το οικονομικό για τον επιθετικό, Football League, νίκη Κέρκυρα 1-1, Ατρόμητος, λήξαν το θέμα με Παπαδόπουλο. Ο Άρης βλέπει φωτάκι, ο Εργοτέλης υπέγραψε ο Ζουνίδης, Πας Γιάννα στήριξη σε Τσιόλη. Ενώ έχει ένα άρθρο εδώ του Αντώνη Καρπετόπουλη, μικροί και μεγάλοι ήρωες. Ολυμπιακός ανοιχτό του στόπερ, δεν ξαναγυρίζει ο Τζεμπούρ. Αυτά λοιπόν από τη Sport Day. Και πάμε σιγά σιγά στην γκολ. Και αυτό και η γκολ πράσινη. Στο ΆΚΑ του κάνει πλάκα, είναι ο μεγάλος τίτλος. Ο Παναθηναϊκός υποχρέωσε Ολυμπιακό και Σπανούλη να ζήσουν άλλον έναν εφιάλτη σε αιώνιο ντέρμπι. Μια ομάδα, μια γροθιά, μια απέραντη χαρά, ένα ξεχωριστό δισέλιδο με πλούσιο παρασκήνιο από την παρουσία του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ. Θα διαβάσουμε τώρα ποιοι ήταν εκεί. Με άμυνα που τσάκιζε κόκαλα και με τον Πεδουλάκη να εξουδετερώνει με άνεση κάθε σχέδιο του Μπαρτζόκα, οι πράσινοι κράτησαν τους αντιπάλους τους κάτω από τους 50 πόντους, 58-48. Καθοριστική, Διαμαντίδης, Κάρι, Θηρίο, ο Γκίστ. Τραγική εμφάνιση από τους πρωταθλητές Ευρώπης που επιβεβαίωσαν με το χειρότερο τρόπο ότι βρίσκονται σε αγωνιστικό λίθαργο. Οριστική πρωτιά του Τριφυλιού στην κανονική περίοδο της Α1. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το παρκέ δεν λέει ψέματα. Εδώ πέρα ο Γιαννακόπουλος έκανε μια... είπε αρκετά πράγματα μετά τον αγώνα. Ενώ κάτω-κάτω στην γκολ... Έχει υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Κολοβέτσιος, ο Μπέρκο Σισε και το Crash Test, ο Όφη δάγκωσε 2-0 τον Πλατανιά στα Χανιά. Για να δω λίγο το ποιος ήταν στο ΑΚΑ, αν μπορέσω να το βρω γρήγορα, γρήγορα. Να σας το πω εδώ πέρα. Ήταν σχεδόν όλος ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός.
Λοιπόν, Emir Bayrami, Τάσος Λαγός. Τα συνθήματα, λέει, των οπαδών του Παναθηναϊκού που είχαν Λάτιν ρυθμό ξετέλαναν τον Γκονζάλες, που τραγουδούσε με τη σειρά του στα επίσημα. Ο Μάρκους Μπέργκ δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες με τους μικρούς του φίλους. Ποιος άλλος ήταν? Για να δω. Ωραία. Πολύ, πολύ ήταν. Ο Ντάβιντ Μέντες σε ρόλο delivery, λέει, φέρνει προμήθειες προς τους παίκτες του για το ντέρμπι. Έχει και μεγάλο φωτογραφικό. Α, και ο Τριανταφυλόπουλος. Με νέο look ο Τριανταφυλόπουλος. Ξυρισμένο κεφάλι και μουστάκι. Μάλιστα δεν τους απορούσε πως τον είχαν μπερδέψει. Τον μπερδέψανε με τον Πράνιτς, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως, λέει, δεν τους έβγαινε στο ύψος και μπορούσαν, γιατί ο Πράνιτς είναι λίγο κοντός. Λοιπόν, μπερδέψαν τον Τριανταφυλόπουλο με τον Πράνιτς. Ο Μάρκους Μπέργκ έχει φωτογραφικό, μεγάλο φωτογραφικό ρεπορτάζ εδώ, η Γκολ. Ενώ ήταν και ο Πέτριτς, ήταν και ο Σίντελφελτ, ήταν και ο Καπίνο. Όλος ο μπασκετικός ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός ήταν χθες στο μπάσκετ. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά στην γκολ. Και πάμε στο φως. Λοιπόν, φυσικά το φως έχει και αυτό αφιέρωμα στον Ολυμπιακό και στον κακό Ολυμπιακό. 5 ήττες σε ένα μήνα, λέει ο Ολυμπιακός. 58-48 ο ΠΑΟ και 3 στα 24 τρίποντα ο κάκιστος Ολυμπιακός. Μπαρτζόκας, δεν είχαμε καμία πιθανότητα να κερδίσουμε με 48 πόντους. Είναι γεγονός ότι και στους δύο αγώνες στο ΆΚΑ ο Σπανούλης δεν έπαιξε καλά και είναι σημαντικός παίκτης για τον Ολυμπιακό. Εγώ έχω πάντως εμπιστοσύνη, λέει, στον τρόπο που σκέφτεται ο αρχηγός και νομίζω ότι θα αντιδράσει. Από τις 23 Δεκεμβρίου μέχρι χθες οι Ερυθρόλευκοι έχασαν με άθλιες εμφανίσεις. Δύο φορές από τον Παναθηναϊκό Κύπελλο Πρωτάθλημα, μία από τον ΚΑΟΔ και δύο φορές στην Ευρώπη από Ολύμπια Μιλάνο και Μπαρτσελώνα. Χειρότερα, λέει, δεν γίνεται, λέει, εδώ πέρα το φως. Ο Ολυμπιακός για ακόμη μια φορά έσπασε τα καλάθια του ΆΚΑ και έχασε από τον Παναθηναϊκό που είχε περισσότερες λύσεις και καθαρό μυαλό, τουλάχιστον στο τελευταίο δεκάλεπτο. Οι Ερυθρόλευκοι άντεξαν το αντιμπάσκετ μέχρι το 30, αλλά οι πράσινοι είναι φανερό ότι πατάνε πιο γερά στα πόδια τους και έχουν πολύ μεγαλύτερη ενέργεια από τον αντίπαλό τους. Βάλε μέσα το Σπανούλι, ούλιαζε το γήπεδο στο τέλος, και αυτό που θα πρέπει να το θυμάται ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν σε πολύ κακό βράδυ. Δεν μπόρεσε να ξεμπλοκάρει τον Ολυμπιακό και μπλόκαρε τον Μπαρτζόκα που μπερδεύτηκε στο τέλος όταν προσπάθησε να πάρει το μάτς με την κοντή πεντάδα χωρίς αποτέλεσμα. Η κίνηση του Πεδουλάκη να περάσει το Μαυροκεφαλίδη στο 4 αποδείχτηκε καταλυτική. Το παιχνίδι δεν είχε βαθμολογική σημασία, αλλά κανείς δεν θέλει να χάνει αυτά τα ντέρμπι και ειδικά για τους Ερυθρόλευκους στο Ροζ Φύλλο θα ήταν μια γερή τόνωση ηθικού. Ο διαγωνισμός λαθών και όχι μόνο. Ο Σπανούλης έκανε το χειρότερο παιχνίδι του με την κόκκινη φανέλα. Ο Σλούκας συνεχίζει να είναι τραγικός. Ο Μουν δεν έπαιξε και ο Κόλινς φυσικά δεν είναι λό. Ο Γκίστ 10 πόντους, εξαιρετικός. Για άλλη μια φορά ο Κάρι 12 πόντους, είδε Ολυμπιακό και μεταμορφώθηκε σε παικταρά. Ντάνστον 8 πόντους, 8 rebound. Λοτζέσκι 10 πόντους, 8 rebound. Στάθηκαν με αξιοπρέπεια. Πάλεψε ο Μάντζαρης 6 πόντους. Σε δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ ο Ολυμπιακός δεν έχει περάσει τους 60 πόντους. Χθες δεν κατάφερε να φτάσει στους 50. Λοιπόν, μεγάλο αφιέρωμα έχει εδώ πέρα το φως για το χτεσινό μπάσκετ, για το χτεσινό κακό μπάσκετ. Ενώ πάνω λαχτάρα με όλα ήταν. Με κάκωση στον ώμο αποχώρησε από τη χθεσινή προπόνηση, αλλά αποδείχτηκε ελαφρύς ο τραυματισμός του. Καθησυχαστικό, συγγνώμη, το ιατρικό team μετά τις απαραίτητες εξετάσεις. Το πολύ πολύ να χάσει την αυριανή ρεβάνς της Τρίπολης. Τέτα τέτ με τον Μπελέ. Ο Μίτσελ μίλησε μαζί του και σκέφτεται να το συμπεριλάβει, λέει, σήμερα στην αποστολή. Παραμένει σπίτι του ο Σιώβας. Δεν τον αφήνει γιατί να περάσει από το ρέντι ούτε για βόλτα. Πρώτα θα πετάξει τις πατερίτσες και μετά θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης. Το παράπονο του Μεντζανί από τον Μίτσελ. Στην Αλγερία και στο Μονακό έπαιζα αμυντικό χαφ. Δεν δοκιμάστηκα ούτε μια φορά στον Ολυμπιακό, λέει, σε αυτή τη θέση. Ενώ σε άλλο χτύπημα, το μυστικό του Πανιωνίου που βγάζει κάθε τόσο σπουδαίες παίκτες. Πολλοί θα προσπαθήσουν να οικειοποιηθούν αυτή την επιτυχία, όμως είναι το Α και το Ω στις Ακαδημίες του Πανιωνίου, ο οποίος δεν μιλάει και δεν φαίνεται. Είναι ο τεχνικός διευθυντής και σκάουτερ των Ακαδημιών, Γιάννης Εύβανς Παυλόπουλος. Παλιός παίκτης του Πανιωνίου, στη δεκαετία του 80. Η αλήθεια είναι ότι πάντα ο Πανιώνιος βγάζει παίκτες. Από τις Ακαδημίες του Πανιωνίου βγάζουν παίκτες που πάνε σε όλες τις ομάδες.
Ο κύριος Παυλόπουλος λέει είναι σαν πατέρα μου μετά το θάνατο του πατέρα μου, λέει ο Δημήτρης Κολοβός. Δουλεύω συνέχεια με τον προπονητή μου το να μπαίνω κάθετα και να πατάω περιοχή. Είμαι 4 χρόνια στον Πανιόνιο. Είναι αλήθεια λέει αυτό που είπανε για τον κύριο Παυλόπουλο. Πραγματικά αυτός είναι το μυστικό της επιτυχίας. Έχω ακούσει και για άλλες περιπτώσεις παικτών που έχει βρει, αλλά θα μιλήσω για μένα που τα ξέρω από πρώτο χέρι. Έχει κάνει τρομερή δουλειά σαν σκάουτερ. Εμένα με βρήκε 15 χρονών στον Οροπό και με έφερε στον Πανιόνιο, λέει ο Δημήτρης Κολοβός. Τάσος Αυλονίτης, είμαι έτοιμος να αρπάξω από τα μαλλιά την ευκαιρία. Εγώ αισθάνομαι έτοιμος να ανταποκριθώ στις ευθύνες μου. Ο Κολοβός είναι φοβερό ταλέντο και πιστεύω ότι σίγουρα αυτός ο παίκτης θα παίξει στην Εθνική Ελλάδος. Ενώ πιο σε άλλο χτύπημα στη φως, είναι στο φως των σπορ, είναι ψηλά ο Εσκουντέ. Παίζει σοβαρά ο 34χρονος Γάλλος στόπερ της Μπεσίκτας, αλλά οι Ερυθρόλευκοι έχουν και μια ακόμη περίπτωση που ψάχνουν σοβαρά τις τελευταίες ώρες, πάντα ως εναλλακτική ο Αυλονίτης. Περιμένει τον Ολυμπιακό Μπουρτίσο, λένε οι Ιταλοί, και προσθέτουν ότι ο Αργεντινός αμυντικός της Ρώμα δεν ικανοποιείται από τις προτάσεις που έχει στα χέρια του από Τζένοα και Σαμπτόρια. Το Ρωσίδης, ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται τον Μπουρντίσο, έχει τον Αβραάμ. Αν δεν μπει τώρα, πότε θα μπει? Είχε άτυχες στιγμές, αλλά τώρα είναι καλά και πιστεύω ότι θα παίξει. Ο Βενγκέρ πουλάει τον Κάμπελ στον Ολυμπιακό, λένε οι Άγγλοι. Τι ισχύει με τον Κωνσταρικανό Εξτρέμ? Νίκη Βόλου Κέρκυρα, πάμε στη δεύτερη εθνική τώρα 1-1. Πολύ ωραίο μάτς έγινε στον Πανθεσσαλικό με κατέρωθαν ευκαιρίες στον ντέρμπι κορυφής του Βόρειου Ομίλου. Παίκτης της ΑΕΚ, άλλο χτύπημα εδώ στη φως των σπόρων, Κολοβέτσιος. Ο 22χρονος στόπερ του ΠΑΣ Γιάννα κατέβηκε χθες στην Αθήνα και συμφώνησε με τους Κιτρινόμαυρους για 3 χρόνια συνεργασίας, η οποία θα ξεκινήσει το καλοκαίρι. Διαψεύδει ο Ανέστης για ΑΕΚ. Χθες προκλήθηκε μεγάλος δώρος ότι ο Ανέστης το καλοκαίρι θα συνεχίσει στην ΑΕΚ, ενώ ορισμένοι το προχώρησαν και παραπάνω μιλώντας για συμφωνία. Από το περιβάλλον του νεαρού τερματοφύλακα των Κιανέριθων όμως διέψευδαν κατηγορηματικά τα περί συμφωνίας με την Ένωση. Το 2-0 εναντίον του Πλατανιά από τον Περογαμβράκη στο 47 και Ζε Εντουάρτο στο 75. Ο Όφη μάδισε σε εισαγωγικά το κόκκινο τριφύλι μέσα στα περιβόλια. Ο Αλέξανδρος Περογαμβράκης γιόρτασε τον γκολ μαζί με τα χθεσινά γενέθλιά του, έκλεισε τα 26 ο Αλέξανδρος και την επέκταση του συμβολέου του ως το 2017. Ο Βραζιλιάνος σκόρερ του δεύτερου γκολ, Ζε Εντουάρτο, αναδείχθηκε MVP του αγώνα. Αυτά όλα μπορείτε να τα διαβάσετε στο φως των σπορ και πάμε στην πράσινη. Πάμε λοιπόν στην πράσινη. Εννοείται ότι θα έχουν ένα σούπερ αφιέρωμα στο χτεσινό μπάσκετ. Αυτός είναι ο νόμος του ΑΚΑ. Αυτό ήταν και μία από τις δήλωσεις του Γιαννακόπουλου. Έτσι, μέσα σε όλα που είπε ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν και αυτό. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 58-48. Σας καθάρισε για πλάκα γιατί έχει και δουλειές. Serial Fappers, οι Πειραιώτες προσκύνησαν ξανά τον εξάστερο που κράτησε δυνάμεις εν όψη Φενέρ. Δυναμικό παρόν από την ομάδα ποδοσφαίρου και οι αθλητές του Ερασιτέχνη. Εδώ πέρα, παιδιά, είναι όλοι στην ομάδα. Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο παρκέ δεν μετρούν τραμπουκισμοί και προπαγάνδα. Εκκλησία το γήπεδο. Ο περήφανος πράσινος λαός δεν τζίμπησε στις κόκκινες προκλήσεις. Ενώ εδώ πέρα κάνουν ένα silver alert, έτσι, χιουμοριστικό. Εξαφάνιση ακριβοπληρωμένου. Φυσικά έχει το Σπανούλη. Μπορείτε να βοηθήσετε. Σπανούλης Βασίλειος, τη μέρα που εξαφανίστηκε, ο Special One είχε 3 πόντους, 1 στα 10 σουτ, 4 λάθη, 1 assist και 9 στην αξιολόγηση. Πάσχει από το σύνδρομο του ΟΑΚΑ, αλλά και από ακράτεια κάθε φορά που βλέπει πράσινα. Λοιπόν, γιατί ωραίο είναι, Ανέστη, με κοιτάς έτσι. Και λέει 32 χρονών ηλικία, εξαφανίστηκε 21 του 2014 από το παρκέ του ΟΑΚΑ, μάτια αλήθωρα, ύψος 2-4 μετακούνι, βάρος μεγάλο, εντάξει, αυτά είναι κακίες. Πάμε και στον πρωταθλητή. Πρωταθλητής λοιπόν, όλα για τον Κάμπελ, άλλο δεν έχει κάποιο θέμα έτσι στο χτεσινό παιχνίδι. Η Arsenal λέει τον βγάζει στο σφυρί. Οι πρώτες σκέψεις του Μίτσελ δεν είναι η καλύτερη Μάντσεστερ από Μπενφίκα και Παρί Σεζερμέν. Οι Άγγλοι ισχυρίζονται πως ο Βενγκέρ τον δίνει στο θρύλαιο. Κρυφό χαρτί του Ολυμπιακού η επιθυμία του παίκτη να μείνει στο λιμάνι. Αποκαλύπτουν πως απορρίπτει Σαμπντόρια Τζένοα και σκέφτεται Ολυμπιακό. Μπουρντίσο στέλνουν πάλι οι Ιταλοί. Για νέο δανεισμό πάει ο Τζιμπούρ. Δεύτερες σκέψεις για τον Στόπερ. Γυρίζει ο πρόεδρος και αποφασίζουν πως ο προπονητής του θρίλερ ανεβάζει τον πρώτο σκόρερ. Η εξηγήσεις αγάπης Μίτσελ σε Μίτρογλου.
Ναι, δεν ήμασταν καλοί, αλλά θα τη βρούμε στην την άκρη κάτω-κάτω στον πρωταθλητή. Ήταν 58-48 με κάτω τα χέρια. Τραγικός Ολυμπιακός στην επίθεση. Ιτήθηκε 58-48 και μαζί έχασε και τις λιγοστές ελπίδες του για την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Απίστευτα κακή εικόνα, ειδικά στην τέταρτη περίοδο, με τον αρνητικό όλο το βράδυ Σπανούλη στον πάγκο. Μπαρτζόκας, είχαμε ατολμία στην επίθεση. Ίσως πρέπει να μιλάμε με πιο σκληρά λόγια στους παίκτες. Ενώ τώρα έχει εδώ ένα πρωτοσέλιδο. Όπως πέρσι που σκούζατε, όπως πρόπερσι που πανηγυρίζατε. Έτσι θα απαντήσει ο Πειραιάς. Λέει, δεν μασάει ο δις πρωταθλητής Ευρώπης και ας είναι σε νευρική κρίση. Μάλιστα. Αυτά και στον πρωταθλητή. Πάμε ώρα για ώρα των σπορ. Πήρε μπροστά η μηχανή, είναι ο μεγάλος τίτλος, παίκτης της ΑΕΚ και ο Κολοβέτσιος, φουλάρι η ΑΕΚάρα στις μεταγραφές, μετά τους Μάνταλο Φαγέ από χθες και 22χρονο στόπερ του ΠΑΣ Γιάννα, είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Ένωσης για τη σεζόν 2014-2015. Υπέγραψε χθες, παίρνει χρήματα από την ρήτρα ο ΠΑΣ και εξελίξιμος και με εμπειρία και διψασμένος για μεγάλη μπάλα στην ΑΕΚ. Ενώ κάτω-κάτω και έπεται συνέχεια, παίρνουν σειρά Ραβίδης, Κοντοές και Λαμπρόπουλος. Πάντα δυνατά του Μπόγιοβιτς, δεμένος ο Σαρής που δεν βλέπει την ώρα να έρθει στην ΑΕΚ. Ανέστης, τι σκέφτονται στην ΑΕΚ για την περίπτωση του 22χρονου θηριώδη γκολκίπερ του Πανιωνίου. Το θέμα είναι μπερδεμένο και δεν αναμένεται κάτι άμεσα. Επιτέλους, άδεια για τη Ζωφριά και χαμόγελα στην ΑΕΚ. Την πιο κρίσιμη ώρα ένα μείζον πρόβλημα βρήκε λύση χάρη στην πίεση της διοίκησης και στις προσπάθειες του Δήμου Φιλής. Το ψυχικό είπε ναι στην ΑΕΚ για εισιτήρια, αλλά οριστικές αποφάσεις θα λάβει η αστυνομία. Και πάμε στο Live Sport, στη Live Sport μάλλον. Ατσάλινος, ο Πεδουλάκης έπιασε πάλι από το λαρίγκι τον Ολυμπιακό. Ο Διαμαντίδης ηγήθηκε ξανά της πράσινης κυριαρχίας και ο Πάο κλείδωσε την πρωτιά και βλέπει ντάμπλ. Σκέπασε τα καλάθια ο Γκίστ, δεν πέρασε κουνούπι από τον Μιτσάρα, τα έχωνε ο Κάρι και 58-48 εξάστερος. Πεδουλάκης, μας είχατε κρεμάσει. Θέμα, ο Πάο εξαφανίζει τον Σπανούλη. Ενώ σε άλλο χτύπημα εδώ στη Live Sport, ο Μάρκους Μπέρτ κερνάει και πίνει, τα σπάει. Θέμα, ο Σουηδός Φορ πάει για ρεκόρ καριέρα σε γκολ και assist και η Live Sport παρουσιάζει τα κατορθώματά του. Ανάλυση, τι έκαναν στα πρώτα 18 μάτς οι σπουδαίοι επιθετικοί του ΠΑΟ την τελευταία δεκαετία. Σήμερα η απάντηση του Λαγού για το συμβόλαιο. Ενώ πάνω-πάνω, στην Ιταλία το μεγάλο παιχνίδι, Ρώμα και Γιουβέντους πάλι αντιμέτωπες μετά από 1,5 μήνα. Συνέντευξη, οικογένεια, ο αμυντικός του Κούρου. Ο αμυντικός του Πανιωνίου ανακαλύπτει στη Live Sport το μυστικό της υπέρβασης, ενώ ο νέος άντζας, η διαδρομή του αστεριού της Ξάνθης που αρέσει πολύ στους μεγάλους, είναι ο Δημήτρης Γούτας. Αυτά, γι' αυτόν μιλάνε. Ενώ συνέντευξη έχει του Γιώργου Μανούσου, άθλους, ο επιθετικός Σκαλονής μιλάει στην Live Sport για την πορεία θαύμα της ομάδας. Και κάτω-κάτω έχει πάλι και η Live Sport για την μεταγραφή της ΑΕΚ, υπέγραψε με τον Κολοβέτσιο, τελειώνει άμεσα και με τον Ανέστη. Όλες οι εφημερίδες λένε μόνο Sport Day, λέει ότι τελικά δεν θα γίνει με τον Ανέστη, θα δούμε. Σαρώνει η ΑΕΚ, Μελισανίδη στο νέο στόπερ της ομάδας, έλα γόρι μου να χτίσουμε όλοι μαζί την ΑΕΚ. 200.000 στον ΠΑΣ, τριετές με 400.000 στον παίκτη. Ο Κολοβέτσιος λέει ότι δεν το σκέφτηκα, τεράστια η ένωση. Ακολουθεί ο γκολκίπερ αποκάλυψη του Πανιωνίου. Ρήξη, ο ΠΑΠ λογομάχησε με τον Παράσχο και έφυγε από την προπόνηση για τον Παπαδόπουλο. Λέει, ΠΑΟΚ, νευρικότητα, πειθαρχία, γύμναση και φόρ απασχολούν Στέφενς και διοίκηση. Στην Κρήτη, κουμάντο κάνει όφι, 2-0 μέσα στον Πλατανιά με Περό και με Περογαμβράκη και Ζε Εντουάρντο. Αστέρας, Μπαστία και Γκρατσίνη πίσω από τον Λούι, ενώ στη δεύτερη εθνική παρέμεινε φαβορή και έρχεται 1-1 με την νίκη Βόλου. Και πάμε και τελειώνουμε με τη Γάτα. 21 παιχνίδια στο κουπόνι, λέει, με 4 μονά αποδεκτά. Μεγάλες ευκαιρίες στο κύπελο. Στα κύπελα μπορείτε να πάτε σε ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ και να παίξετε στοίχημα. 6 σούπερ αποδόσεις στο σύστημα. 3 χ, 2 άσι και ένα διπλό που πληρώνω από 1,90 έως 3,25. Αν αγοράσετε τη Γάτα. Ενώ τώρα ψάχνει τον παρτενέρ του Κολοβέτσιου, μεταγραφή επένδυση για την ΑΕΚ με τον στόπερ του ΠΑΣ Γιάννα έχει και εδώ. Replay στα σκορ του πρωτοθλήματος, πάλι εδώ είναι κάποιες αποδόσεις. Πώς επηρεάζει τον Αλγερινό ο Μήτρογλου κρατάει μακριά τον Τζιμπούρ γιατί θεωρείται δύσκολο να γυρίσει τον Ολυμπιακό. Ενίσχυση στον Άσο η ΑΕΚ, πρόλαβε τον Μπάκου για να τον Ανέστη. Θα τραβήξει το σκηνή με την ΕΠΟ ο Κούγιας, η αναβάθμιση Κάμπαξη, Αμπάρ και όλοι και ο Πλατανιάς.
Τι δελεάζει η Αναστασίου και η Νταμπίζα το έξτρα κίνητρο για την Ευρώπη, τα μπόνους που θα πάρουν για play-off και κύπελο. Σκανάρουν τη Football League στον Ατρόμητο, έκλεισαν και τον 22χρονο back half Κυριάκο Κυβρακίδη από τον Αιγινιακό. Ενώ Σιμεώνε και Βενγκέρ δεν καίγονται για Ρομπέρτο Κάμπελ, χείρα βοηθείας προς τον Ολυμπιακό για τους δύο παίκτες. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα. Εχθές λοιπόν είχαμε ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Η χειρότερη επίδοση που έχει καταγραφεί από τις 22 Ιουλίου του 1950, όταν για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει 33-22. Τόσο είχε τρία χρόνια πριν, για την ίδια διοργάνωση είχε σημειωθεί το 41-21. Από τότε έχουν να καταγραφούν τόσο άσχημα σκορ. Στις 16 Μαΐου του 1995, διαβάζω εδώ, ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα, νικώντας τον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ με 45-44. Έκτη χειρότερη επίδοση ήταν το 55-45 του φετινού πρώτου γύρου στο ΣΕΦ στις 14 Οκτωβρίου. Μεσολαβή η νίκη του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με 57-45 για την φάση του 16 του κυπέλου. Και στην 8η θέση είναι πλέον το χθεσινό μαρτύριο, το 48-58. Οι μόλις 48 πόντοι που πέτυχε ο Ολυμπιακός συνιστούν τη χειρότερη επίδοσή του απέναντι στον Παναθηναϊκό από καταβολής της μεγάλης κατηγορίας 1962-1963. Πίσω μόνο από τους 45 πόντους που είχε πετύχει στη νίκη με 45-44 στο 5ο τελικό του ΣΕΦ στις 16 Μαΐου του 1995. Σε επίπεδο πρωταθλήματος, οι πράσινοι έχουν πετύχει 4 φορές λιγότερους από 48 πόντους, με αρνητικό ρεκόρ τους 38 στο 73-38 στο 5ο τελικό του ΣΕΦ το 1996. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγα highlights από το χθεσινό, είπαμε, κακό παιχνίδι. Δεν είναι Βασίλη. Έτσι δείχνουν οι δύο ομάδες νευρικές στην αρχή. Λογικό είναι, ντέρμπι είναι. Πίτεζης από κοντά και είναι η πρώτη φορά που ακούμπησε μπάλα μέσα στη ρακέτα. Και πέτυχε 6 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση επίθεση Παναθηναϊκού. Διαμαντίδης. Πλάσμε με την πάρα τον Τάνστον. Αφήνει την μπάλα με τα πλούσια καλάθι. 2-4. Το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού μετά από 3 λεπτά. Πρέπει να υπάρχει από όλους μια ανοχή στα δρόμενα του αγώνα. Ούρκιτς η μπάλα καταλήγει μετά από περιπέτεια στο καλάθι. Δεν έχει αλλάξει πεντάδο του Ολυμπιακού. Τρεις πάσες στην περιφέρεια. Η τέταρτη στον Τάνστον. Η Πάπα από τον Λάσμο. Και ο Διαμαντίδης που έχουν την μπάλα σε μια γρήγορη επίθεση. Κάρι από τη γωνία σου, Κάρι. Ο Παναθηναϊκός. Εδώ βλέπετε την προηγούμενη φάση. Με την Τάπα ψηλά από τον Λάσμο. Και συνέχεια της φάσης και ο Κάρι το τελευταίο καιρό είναι σε πολύ. Ράμος. Διαμαντίδης. Αντίπαλο τον Τάνστον. Η πάσα δεν φτάνει ποτέ στον Λάσμε, η συνεννόηση δεν είναι καλή. Λοτζέσκι καρφώνει την μπάλα και φάουλ στον Μπράμα. Θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, να τρέξει στην άμυνα και να τρέξει. Εκ διαμέτρου αντίθετο με το παιχνίδι που θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Κοιτάξτε εδώ, ο Τζέσκι, ο Μπράμος βρίσκει χέρια στον Βέλεβ του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τη φανέλα του Ολυμπιακού και Σπανούλης. Στα 3 δευτερόλεπτα, σταυρωτές. Στο 1 δευτερόλεπτο για τη λήξη επίθεση ο Σπανούλης ευστοχή. Μπάλα αναπηδά Στεφάνη. Δεύτερη ευκαιρία τον Παναθηναϊκό, Κάρι στη γωνία. Νωρίτερα ευστόχησε. Περίπου από αυτή τη θέση το κάνει και τώρα. Ο Κάρι στα πόδια ανέδραξε των δύο παικτών. Διαμαντίδης. Κότσης. Το παιχνίδι και ο Σλούκας. Μπράμος από τη γωνία σου Κάρι. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στο παιχνίδι παίρνει ένα προβάδισμα 5 πόντων. Πηγάει ο Σλούκας. Κάρι σε ένα σούτ εκτός ισορροπίας, σου κάνει ευτυχή. Πάμε τώρα στο Γιαννινάτη. Αυτό το καταθυμάζει, αυτό θέλω να πω. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι εμείς από τη σχολιαστή. Είναι κίνηση από τον Πρίτεζη, έρχεται δυνατά ο Σίμονς. Ένα κομμάτι που πληρώνει στην επίθεσή του, όσο και να φαίνεται. Λουτζέσκι βρίσκει στόχο από τη γωνία. Από ένα καθαρό παίχτη που... Τσότριν Κέρι στις 12 επιλογές του Σεπτεμβρίου στο Ευρωμπάσκετ. Και ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει κάτι πάνω τον Καβαδά. Να δούμε και αυτό το μαρκάρισμα πώς θα πάει. Διαμαντίδης έξω στο Μασούλης. Πατάει, σουτάρει. Ευστοχή 20-17 ο Παναθηναϊκός. Ο Μασούλης. Αυτός είναι ο Μάρτιν Κόλινς. Η προσποίηση. Ντάνστον με κοντύτερο παίκτη. Η δουλειά του εκεί είναι εύκολη. 3,5. Ένα πόντο για τις δύο ομάδες. Ένας πόντος για τις δύο ομάδες. Πρέπει να
Ο Κίς προσπαθεί, ο Περπέρβολο απεγκλωβίζεται και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Και ο Ολυμπιακός μετά από αρκετή ώρα περνάει μπροστά. Τον Παναθηναϊκό. Διαμαντίδης προσποίηση στον Ντάνστον με αντίπαλα τον Κόλινς. Δύσκολη φάση. Πολύ δύσκολο καλάθι. Πάρα πολύ δύσκολο. Μπάλα καταλήγει στο καλάθι που έχει τους πρώτους δύο πόντους στο παιχνίδι. Κόβει ο Λάσμο. Μπράμος κυνηγάει ο Σλούκας. Ο Μπράμος θα καρφώσει. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 26-23. Ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα 4-0. Σλούκας. Όλα αυτά είναι και 40 για το ημίχρονο. Χαμηλό σκορ για τις δύο ομάδες. Πολύ χαμηλό. Σλούκας στο βηματισμό. Προσπαθεί ο Ντάνσον. Ο οποίος Ντάνσον κυριαρχεί στις τελευταίες φάσεις. Δεν βγήκε το σύστημα. Προσπαθεί ο Διαμαντής να παίξει άμυνα από μπροστά. Ο Ντάνσον για μία ακόμη φορά την τρίτη. Πάσες, τρεις πάσες στην περιφέρεια. Πρίντεζης στημένο σουτάρια στο χείλο. Τζέσκι παίρνει το ριμπάν από τον Κίστ. Πρίντεζης από κοντά προλαβαίνει τον Λάσμε. Ο Ολυμπιακός προηγείται τώρα με ένα πόντο αυτό. Και αυτό προσπαθεί να κάνει. Δύσκολη ενέργεια. Με περιπετειώδη τρόπο μπαλά καταλήγει στο καλάθι. Ολυμπιακός. Μπράμος. Κάρι. Ανεβαίνει ψηλά ο Γκίστ. Παίρνει την πάσα. Η προσποίηση στον Ντάνστον. Θα το παίξει πλάτη. Γκίστ. Κοντά στο καλάθι. Αφήνει την μπάλα. Πήρε την ρεβάνς τώρα ο Γκίστ. Ήταν επειδή. Τρει πόντου, 7,5 rebound. Και αυτό το δεύτερο διαβατήριο για τον Ολυμπιακό. Πρίντεζη από κοντά. Και σημειολογικά να πούμε ότι η πρώτη επιθέση. Αστοχή. Προσπαθεί να κλέψει ο φόρτης, δεν μπορεί. Σπανούλης θα πάει προς το καλάθι. Με αντίπαλο τον Κίστ, ο οποίος σηκώνεται και τον κόβει μαζί με τον φόρτης. Ούκιτς, υπάρχει φάουλ. Διαμαντίδης 4 λεπτά για το δεκάλεπτο. Φόρτης από τα 7. Ο Παναθηναϊκός έφυγε τρίποντο. Κάνει το 35-33. Έχει να κάνει με την ένταση στο αγώνα ξεκάθαρα. Προσπαθεί να ερεμήσει ο Καπονέζος. Θα δούμε στη συνέχεια. Εφόσον τα καταφέρει, θα επιστρέψει στον αγώνα. Είχαμε μια ακόμη τάπα στο παιχνίδι, αλλά δεν είχε. Εδώ ποτέ παίξει τέτοιο επίπεδο. Ακριβώς εδώ στο τάρι εκεί. Δεν είχε καταφέρει ποτέ. 3 λεπτά και 2 εκατοστά. Ο Φώτης που εστοχεί. Ο Πεδουλάκης ζητάει 2, αλλά διαιτητές λένε 1 πόντο. Σπανούλης στο τάρι από μακριά για 3. Αστοχή. Την μπάλα Στεφάνη. Τέλος δεκαλέπτου. Ο Βασίλης Σπανούλης που έχει 1 στα 7. Για δύο. Θεωρήσαν ότι ο. Να το δείχνει ο Χριστοδούλου. Ότι ο Σίμψονς ακούμπησε την μπάλα και μετά η μπάλα μπήκε μέσα. Η μπάλα στα χέρια του. Μάντζαρης με ψηλότερο τον Μπράμο. Προσπαθεί την μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Πάμε στους δύο πάγκους. Να φαίνεται ο κνευρισμός των ομάδων. Έτσι, όταν περίπου πετυχαίνουν μία-δύο ελεύθερες βολές. Διαμαντίδης με τον Μάντζαρη. Διαμαντίδης με τα πλό. Κάνει το φάντα. Περπέρογλου. Στο κόψιμο του Λοτζέσκι. Κάρι κλέβει. 8 και 12. Ο Κίστ. Εκεί στην ελήφθη κοιμόμενη η άμυνα του Ολυμπιακού. Είναι μακριά. Εντάξει, ο Σίμονς. Για ομάδα τέτοια δεν επιτρέπει. Μάντζαρης. Με αντίπαλο. Στη φάση αυτό το μαυροκεφαλίδι. Περπέρογλου με το Διαμαντίδη. Με κοντύτερο αντίπαλο. Το χουκ είναι εύστοχο. Έχει 4 φάουλ ο Διαμαντίδης. 2 πλεονεκτήματα στη φάση αυτή για τον Περπέρογλου. Λογικά θα πάνε να σημαδέψουν τώρα να παίξουν πάνω στο Διαμαντίδη η ομάδα του Ολυμπιακού. Γιατί ούτως ή άλλως αν την ξεπεράσει θα μπει και στον αγώνα. Γκίστ. Το ριμπάουν και το καλάθι από τον Αμερικανό. 47-42. Ο Αργύρης Βεδιλάκης δίνει την μπάλα στο Λουκά Μαυροκεφαλίδη στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο οποίος εδώ με φόλου. Ναι, θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι υπερέχει απέναντι στο Μπρίντεζι ψωμετρικ. Με το Διαμαντίδη πάνω του. Και Ντάνστον με τον Κίστ. Κλέβει ο Κίστ, Διαμαντίδης κατοχή του Παναθηναϊκού. Έχουν γίνει 4 λάθη. Είναι με τον Ντάνστον. Μαυροκεφαλίδης. Κλειστράει. Ούκιτς. Νέο λάθος. Βήματα. Πέμπτο λάθος συνεχόμενο. Πέμπτο συνεχόμενο λάθος και πέντε ενισάρκ. Ακριβώς από εκεί πέρα θα ποστάρει χαμηλά ο Διαμαντίδης. Δεν το βλέπουμε αυτό. Είχε έμπνευση. Του δώσαμε μια διαφορά. Ο Ολυμπιακός είχε σε κακή μέρα το Σπανούλη. Ο Σλούκας ευστοχή απέναντι στον Λάσμε. 56-44 διαφορά στο. Τελευταία επίθεση ενδεχομένως στο αγώνα. Ο Σλούκας θα πάει προς το καλάθι. Καλάθι και φάουλ από το drive του Σλούκα απέναντι στο Λάσμε. 58-48 Ολυμπιακός. Με τον Περπέραγλου και συνέχεια με τον Μπρίντεζε. Μπάρα στον Ντάνστον που στάρει αστοχή. Η διαφορά μένει στους 10 πόντους όσους ήταν και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου.
Είναι το τέλος. Μπαρτσόκας και Βουλάκης, άλλος συγχαίρονται. Τέλος αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 58-48. Εδώ. Να πούμε εδώ ότι οι παίκτες μόλις επέστρεψαν στα αποδυτήρια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε τη δήλωση που αφορούσε το 58-48 του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού. Καταρχήν έδωσε συγχαρητήρια στο προπονητικό επιτελείο και τους παίκτες για την νίκη που έκανε σαφές, λέει, ποιος είναι ο νόμος του ΆΚΑ, και μετά στον κόσμο για την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησε. Ακολούθως είπε ότι όλοι είδαν ότι στο παρκέ δεν μετρούν οι τραμπουκισμοί και η προπαγάνδα και οι συμβολικές επισκέψεις σε καφετέρειες διαιτητών, ούτε οι συνεχείς αδικαιολόγητες και προκλητικές διαμαρτυρίες προπονητών. Στο παρκέ δεν λες ψέματα και γι' αυτό νικά ο Παναθηναϊκός. Πάμε λίγο να σας διαβάσω την βαθμολογία. Να σας πω καταρχήν τα αποτελέσματα. Κηφισιά Τρίκαλα 97-85 της 14ης αγωνιστικής, έτσι, του μπάσκετ. Ολυσιακός Απόλλων Πάντρας 67-76. Άρης Καόδ 77-59. Ίκαρος Χαλκίδας Αγόρο 89-78. Κολοσσός ΠΑΟΚ 62-49. Πανιώνιος Πανελευσυνιακός 92-70. Και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 58-48. Πρώτος ο Παναθηναϊκός με 27 βαθμούς, συγγνώμη, Πανιώνιος με 25, ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 24, ο ΠΑΟΚ με 22, ο ΚΑΟΔ και η Κηφισιά έχουν από 21 βαθμούς, Άρης 20, Κολοσσός επίσης 20, Αγόρ 19, Τρίκαλα 19 και Απόλλων Πάτρας, αλλά και ο Πανελευσυνιακός με 19 βαθμούς και τελευταίοι ο Ίκαρος Χαλκίδας με 18 και ο Ελυσιακός με 18. Φεύγοντας, τώρα θα σας αποχαιρετήσω, θα σας αφήσω στα χέρια των κοριτσιών μας εδώ πέρα, Λίτσα Θεοφάνους και Λουκίλα Καρέρ. Εμείς θα είμαστε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Φεύγοντας, σας βάζω το top 10 της αγωνιστικής που μας πέρασε, έτσι, τις καλύτερες φάσεις. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Συντονισμένοι εδώ, στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Καλημέρα.